Πάμε όμως τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, στο Χρήστο Αβραμίδη για να μας πει τι είδε και τι έζησε χθες στη Θεσσαλονίκη, εκεί που δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους, στη συναυλία για την υπεράσπιση του νερού ως δημόσιο αγαθό. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αναστασία. Ζηλέψαμε χθες που βλέπαμε τις αναρτήσεις σου. Ήταν μεγαλειώδη η συναυλία. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι ήταν εκεί και νομίζω ότι όσοι βρεθήκαμε σε αυτή την πλατεία δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεχάσουμε. Ήταν μια συναυλία στην οποία πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν εκεί και τραγούδησαν και χόρεψαν και φώναξαν πολλά συνθήματα για διάφορα ζητήματα, με κυριότερο το θέμα ιδιωτικοποίησης του νερού. Βλέπουμε εδώ και πλάνα από την χθεσινή συναυλία, η οποία εκτός από συναυλία ήταν και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μια συγκέντρωση που τη διοργάνωσε το Σωματείο Εργαζομένων της ΕΙΑΡ με τη στήριξη του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, με βασικό θέμα, όπως είπαμε, το ζήτημα του νερού και τίτλο το «Υπερασπίσου το νερό», αλλά όχι μόνο για αυτό. Δηλαδή είχαμε συνθήματα και θέματα που τέθηκαν τα οποία υπερεύαιναν κατά πολύ αυτό το ζήτημα. Άρα πολλά αιτήματα, πολλές διεκδικήσεις συναντήθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους χθες. Πολλές διεκδικήσεις και μία έντονη αποδοκιμασία για την κυβέρνηση, τόσο από τα συνθήματα όσο και από τους καλλιτέχνες. Θα πρέπει εδώ να μιλήσουμε για τους καλλιτέχνες, να αναφέρουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ένωσαν την φωνή τους. Για πες μας. Στην αρχή βγήκε στη σκηνή Φωτεινή Βελεσιώτου με το μουσικό σχήμα Πριγκιπέσα, ενώ στη συνέχεια τραγούδησαν οι Χειμερινοί Κολυμβητές, ο Δημήτρης Μιστακίδης, ο Φίβος Δελιβοριάς και φυσικά η συναυλία κορυφώθηκε με το Θανάση Παπακοσταντίνου. Μου δίνεις την καλύτερη πάσα, Χρήστο Αβραμίδη, για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 20 χρόνια να βγει στην τηλεόραση, έστω και τηλεφωνικά. Ο λόγος για τον τραγουδοποιό, για τον ποιητή, για τον δημιουργό, τον Θανάση Παπακοσταντίνου, που ειλικρινά περιποιεί τιμή και στο κανάλι και στην εκπομπή και σε εμένα προσωπικά το ότι είστε απόψε κοντά μας από το τηλέφωνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας και δεχτήκατε να μπείτε σε αυτό που λέγεται τηλεοπτικός αέρας. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει, ότι δεν το προτιμάτε. Ναι, ειδικά σε σχέση με την εικόνα μου δεν θέλω να βγαίνω για πολλούς λόγους. Δεν πειράζει, είναι αναφέρετο δικαίωμά σας αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπακοσταντίνου, τι εισπράξατε χθες εσείς σε μια συναυλία που από ό,τι φαίνεται είχε πρωτοφανή μαζικότητα. Ναι, ήταν από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχω εμφανιστεί κι εγώ. Ένα βασικό στοιχείο που εισέπραξα εγώ είναι ότι τα αιτήματα του κόσμου διαπερνούσαν τους κομματικούς σχηματισμούς, δηλαδή... Ήταν πέρα και πάνω από κόμματα, εννοείται. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλές ομάδες, υπήρχαν και άνθρωποι που μπορεί να ήταν ακομμάτιστη και το βασικότερο απ' όλα ότι ήταν πάρα πολύ νεολαίοι. Η μουσική, κύριε Παπακοσταντίνου, το ξέρουμε, ενώνει. Η δική σας ενώνει και λίγο περισσότερο με πολλούς τρόπους και με πολλές διαβαθμίσεις. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Αν μπορούσατε να πείτε ποιο ήταν το χθεσινό αίτημα. Ήταν μόνο το νερό, ήταν πολλά άλλα, γιατί μας είπατε ότι ήταν... Πολλοί κόσμος με πολλά αιτήματα, ήταν ένα αίσθημα αδικίας. Τι θα λέγατε αν διαλέγατε κάτι εσείς? Ναι, ένα στοιχείο είναι ότι έχει συσσωρευτεί θυμός και οργή για πολλά από αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Επίσης, αυτό που διαπίστωσα και τώρα, αλλά και το προηγούμενο καλοκαίρι που επίσης έκανα συναυλίες, είναι ότι πέρα από τα τραγούδια αυτά καθ' αυτά, πολλοίς κόσμος, αρκετός τέλος πάντων, ο κόσμος έρχεται για να νιώσει τη συντροφικότητα.
Επειδή... Το ανήκειν, το να είναι μαζί με άλλο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Να νιώθει συντροφικότητα και αλληλεγγύη. Γιατί αυτό που προσπαθούν όλες οι δομές εξουσίας, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι θέλουν να κάνουν τον καθένα από εμάς να νιώθει αδύναμος, φοβισμένος και άβουλος. Αυτή την πίεση, λοιπόν, κυρίως τα νέα παιδιά θέλουν να την αποτινάξουν από πάνω τους, οπότε βρίσκουν ευκαιρία με τις συναυλίες, πέρα από τα αιτήματά τους, να νιώσουν ότι συμμετέχουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα και δεν είναι μόνοι τους στη ζωή. Τη δύναμη του μαζί, ναι, 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 Χριστό. Ακόμα και αν δεν γνωρίζουν το διπλανό τους, το ότι τραγουδάνε τα ίδια τραγούδια είναι... τους κάνει να έρχονται κοντά. Κύριε Παπακοσταντίνου, εσάς τι σας έφερε χτες στη Θεσσαλονίκη? Ποια ήταν τα βασικά κίνητρα, γιατί ήρθατε από μακριά, ε? Μισό λεπτό, να μιλάμε λίγο, γίνεται να μιλάμε στον ελληνικό? Με μεγάλη μας χαρά. Θανάση, τι σε έφερε στη Θεσσαλονίκη χθες? Τι με έφερε? Σίγουρα θα δέχεσαι πολλές προτάσεις για να παίξεις σε συναυλίες, όμως έκανες το ταξίδι, ήρθες από μακριά, εννοείται χωρίς να πάρεις ούτε ευρώ, και αυτό σε τιμάει. Τι είναι αυτό που σε έκανε να νιώσεις, νομίζω, να εμπνευστείς? Όλοι όσοι συμμετείχαν, με τον ίδιο τρόπο συμμετείχαν. Αφιλοκερδός δηλαδή ήταν όλες οι συμμετοχές, είναι αλήθεια. Ναι. Οπότε, Θανάση, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τις συναυλίες του, παίρνει θέση εκεί που έχει σημασία, το ξέρουμε, σε ξέρουμε, έχουμε υπάρξει στο κοινό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, επαναλαμβάνοντα το ερώτημα που έθεσε ο Χρήστος, έφυγε από το σπίτι του, όπου το χειμώνα διάγει έναν μοναχικό δημιουργικό βίο μόνος του, και σηκώθηκε να πάει στην πλατεία Αριστοτέλους να τραγουδήσει για το νερό? Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνουν, ας πούμε, να ιδιωτικοποιήσουν το νερό που κάνανε στο παρελθόν, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι πριν από 9 με 10 χρόνια, είχε ξαναγίνει προσπάθεια γι' αυτό και ευτυχώς οι Θεσσαλονικοί το αποτρέψανε. 98% ψήφισαν ενάντια. Ναι, άρα δηλαδή είναι μια παλιά υπόθεση. Για μένα αυτή η ιστορία με το αγώνα για το νερό είναι ένα από τα τελευταία οχυρά που έχουμε, που μας έχουν απομείνει, και μιλάμε τώρα για την περίπτωση του νερού που είναι ζήτημα ζωής για όλους μας. Θανάση, χθες ακούσαμε να αφιερώνεις τη βαθιά πληγή, παλιά πληγή, σε ένα άλλο ζήτημα, αναφορικά με το έγκλημα των Τεμπών. Θα μπορούσες να πεις δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό? Ναι, δεν το αφιέρωσα, νοητικά το αφιέρωσα, αλλά δεν το είπα προς τα έξω στη συναυλία. Ο κόσμος, εντάξει, το κατάλαβε, γιατί αμέσως μετά την αναφορά που έγινε για το θέμα έπαιξε την παλιά πληγή και... γι' αυτό αποκόμισες και εσύ αυτή την εντύπωση, που δεν είναι και λάθος. Θανάση, πόσες βαθιές πληγές, παλιές πληγές, αντέχει το συλλογικό μας σώμα? Νομίζω ότι στην πορεία του το ανθρώπινο είδος θα συναντάει πάντοτε μπροστά του βαθιές πληγές, βαθιές χαρές. Και έτσι θα πορεύεται. Αυτές οι πληγές και οι χαρές θα συσσωρεύονται στο συλλογικό μας ασυνείδητο, και κάποιοι θα τα βγάζουν αυτά προς τα έξω, είτε με τη μορφή της μουσικής και των τραγουδιών, είτε με άλλες μορφές τέχνης. Και γι' αυτό η τέχνη λειτουργεί παρηγορητικά. Ξέρεις, είπες πριν ότι πολλοί νέα παιδιά, νεολαίοι, νεολαίες, πιτσιρικαρία, έρχεται στις συναυλίες σου για να νιώσει αυτό το αίσθημα του ανήκειν, τη σπουδαιότητα του συνανήκειν. Είπες ότι υπάρχει η συλλογική χαρά, η συλλογική λύπη, και αυτά μας κάνουν να προχωράμε και την ανθρωπότητα στο βάθος των αιώνων και τώρα. Έχουμε μια γενιά, η γενιά που σε ακούει
η οποία είναι μια γενιά βαθιά ματαιωμένη, βαθιά πληγωμένη. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις πετύχει σε αυτό που κάνεις και κατάφερες να το κάνεις με τους δικούς σου όρους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο εγώ σου βγάζω το καπέλο. Είναι σπάνιο να μπορείς να πετύχεις, να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Δεν ξέρω, αυτό ο χρόνος θα το κρίνει. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω. Δεν νιώθω ότι είμαι πετυχημένος. Το λέμε, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου. Όσα χρόνια σε παρακολουθώ, αισθάνομαι και εισπράττω ότι κάνεις αυτό που θες με αξιοπρέπεια, με τιμιότητα και με τους όρους σου. Επαναλαμβάνω, δεν έχω. Έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να κάνουν τα πράγματα που επιθυμούν με τους όρους τους. Σε αυτούς τους νέους που έρχονται από κάτω και φωνάζουν «Ρε Θανάση, τι λες τώρα». Σε αυτούς τους νέους που δεν αντέχουν αυτό το οποίο ζουν και ψάχνουν να βρουν τη φάση τους και πώς θα το αλλάξουν. Ναι. Που ψάχνουμε όλοι μαζί μια συλλογική απάντηση σε αυτό το οποίο μας προβληματίζει. Τι θα έλεγες, όχι υψηλή σοφία, τι θα έλεγες, πώς να βρουν την άκρη τους. Σε προσωπικό επίπεδο να είναι ο εαυτός τους, να έχουν δηλαδή το θάρρος να είναι ο εαυτός τους, να μην υποδίονται ρόλους στη ζωή και επίσης ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη χαρά, την ευτυχία μπορούμε να τη συναντήσουμε μόνο σε συλλογικές διαδικασίες, σε ομάδες αλληλεγγύης και όχι πλέον σε προσωπικό και ατομικό επίπεδο, γιατί η παγκοσμιοποίηση και κυρίως ο νεοφιλελευθερισμός έχουν καταδικάσει το άτομο σε μαρασμό. Παρότι υποτίθεται ότι είναι ιδεολογίες που στηρίζουν τον ατομισμό, στην ουσία τον έχουν καταστρέψει. Μάλιστα. Θανάση, αυτή η συναυλία είχε μία διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη συναυλία που έκανε στη Θεσσαλονίκη για λόγους αλληλεγγύης. Ποια ότι προηγούμενη? Δεν διακόπηκε από τα δακρυγόνα της αστυνομίας, τελείωσε κανονικά. Στο πανεπιστήμιο. Πώς θα το σχολιάζεις αυτό, πώς ένιωθες εκείνη τη στιγμή? Στην καινούργια ή στην προηγούμενη? Στην καινούργια. Το φοβόσουν λίγο ότι μπορεί να ξαναγίνει τίποτα? Όχι, δεν το φοβόμουν, γιατί πέρα από το ότι ο κόσμος ήταν πολύς έτσι, που δεν νομίζω ότι πέρασε από τη σκέψη όσων ασχολούνται με αυτά τα θέματα, δηλαδή αστυνομία. Ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που δεν υπήρχε περίπτωση να σπάσει η συναυλία. Αυτό με, με τίποτα. Θα ήταν ένα διάβημα, ας πούμε, αχαρακτήριστο. Μπορεί να οδηγούσε δηλαδή και σε, δεν ξέρω, σε ανεξέλεκτες καταστάσεις. Ναι. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο δεύτερος νομίζω είναι ότι είμαστε σε... κυλάνε οι μέρες που είναι προεκλογικές και γι' αυτό το λόγο επίσης δεν τόλμησε να κάνουν κάτι. Είναι χαμηλά τα γράδα, λες. Μάλιστα. Ναι. Θανάση Παπακωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μας έκανες να μιλήσουμε τηλεφωνικά στον τηλεοπτικό αέρα. Να είστε καλά, εύχομαι υγεία και προσπάθειες για ένα κόσμο καλύτερο. Να είσαι καλά. Από το στόμα σου και στου λαού ταυτή, Θανάση Παπακωνσταντίνου. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Yeah, yeah. Καλή δύναμη.